Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Μέλλω των Αυστραλιανών ενόπλων δυνάμεων κατηγορήθηκε για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας. Ένα άνδρα οδηγείται σήμερα στο δικαστήριο, καθώ φέρεται να διέφυγε από την αστυνομία έχοντα την κατοχή του ένα πιστόλι στην περιοχή Λίβερπουλ του νότιου δυτικού Σίδνεϊ. Η αστυνομία στι Φιλιππίνες διεξάγει έρευνα μετά τον εντοπισμό ενό βγαριού Αυστραλών και τις Φιλιππίνες συντρόφου του νεκρού σε πολιτελέσκονο και. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η Αυστραλία θα παράσχει επιπλέον 250 εκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματο τη ραδιοφωνία SBS στο μικρόφωνο ο Χρυσό Καλέμη. Ένα μέλο των Αυστραλιανών Ενόπλων Δυνάμεων κατηγορήθηκε για κατασκοπία υπέρ τη Ρωσία. Η 40χρονη οπλήτη του στρατού και ενα 60 62χρονο εργάτη και οι δύο γεννημένοι στη Ρωσία, πολιτογραφημένοι πολυτογραφη, Αυστραλοί, συνελήφθησαν χθε στο Μπρίσμπεν. Η Αυστραλιανή Ομοσπονδική Αστυνομία, ισχυρίζεται το ζευγάρι, συνεργαζόταν για να αποκτήσει ευαίσθητε πληροφορίε που θα μοιραζόταν με τι ρωσικέ αρχέ. Υποστηρίζουν ότι η γυναίκα ταξίδευσε στη Ρωσία ενώ βρισκόταν σε άδεια και έδωσε εντολή στον άνδρα στην Αυστραλία να συνδεθεί στο λογαριασμό εργασία τη. Ο επίτροπο τη Australian Federal Police, ανέφερε ότι κατάφεραν να σταματήσουν την απόπειρα κατασκοπία. No Espionage... Περισσότερα για αυτό το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγραμματό μα. Ένα άνδρα οδηγείται σήμερα στο δικαστήριο καθώ φέρεται να διέφυγε από την αστυνομία έχοντα στην κατοχή του ένα πιστόλι στην περιοχή Λίβερπουλ του νοτιοδυτικού Σίδνεϊ. Η αστυνομία αναφέρει ότι ο άνδρας αντιστάθηκε στη σύλληψη και ισχυρίζεται ότι τον έψαξαν, βρήκαν ένα πιστόλι, πυρομαχικά και όπλα και μεθαφεταμίνη. Κατά τη διάρκεια τη έρευνα, στο όχημα, η αστυνομία βρήκε και κατάσχεσε επίση δύο μαχαίρια, MDMA, κοινό έκσταση και κάναβη. Στον άνδρα, παγγέλθηκαν κατηγορίε για κατοχή απαγορευμένου ναρκωτικού, αντίσταση κατά αστυνομικού, κατά την εκτέλεση του καθήκοντο, μια ασφαλή φύλαξη όπλου, κατοχή πυρομαχικών χωρί άδεια και κατοχή πιστολιού. Αλλάζουμε θέμα. Ο Υπουργό Άμυνα Αυστραλία, Ρίτσαρτ Μάρλ, θα μεταβεί σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντηθεί με τον νέο ομόλογο του, John Χίλι, μετά την πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Αυστραλινού Υπουργικού Συμβουλίου από τότε που οι εργατικοί κέρδισαν μια σαρωτική νίκη και ο Σερ Κιρ Στάρμερ έγινε πρωθυπουργό στι αρχέ του μήνα. Ο κ. Μάρλ ανέφερε ότι θα συζητήσει το πρόγραμμα πυρηνικών υποβρυχίων τη Αυστραλία καθώ και την αμυντική του συνεργασία. Ο αναπληρωτή πρωθυπουργό Αυστραλία συναντήθηκε επίση με τον κύριο Χίλι στο περιθώριο τη συνόδου κορυφή του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα. Η αστυνομία στι Φιλιππίνε διεξάγει έρευνα μετά τον εντοπισμό ενό ζευγαριού Αυστραλών και τη Φιλιππινέζα συντρόφου του νεκρού σε πολυτελές ξενοδοχείο. Οι αρχέ αντιμετωπίζουν το γεγονό ω δολοφονία. Αλλά το κίνητρο δεν είναι άμεσα σαφέ καθώ τα τηλέφωνα των θυμάτων δεν εκλάπησαν. Σύμφωνα με πληροφορίε, τα πτώματα ανακαλύφθηκαν, ανακαλύφθηκαν με τα χέρια και τα πόδια του δεμένα σε ένα δωμάτιο στο Τάι, μια δημοφιλή πόλη θέρετρο νότια τη Μανίλας. Τα θύματα πιστεύουν ότι είναι ένα Αυστραλό άνδρας γύρω στα 50, η γεννημένη στι Φιλιππίνε του και οι συγγενεί τη. Ο δήμαρχο του Τάι, Αμπραχάμ Τολεντίνο, ζήτησε συγγνώμη από τι οικογένειε των θυμάτων. Sorry to the... Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση Αλλάζουμε Θέμα ανακοίνωσε ότι η Αυστραλία θα παράσχει επιπλέον 250 εκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μεμονωμένο πακέτο βοήθεια Αυστραλία μετά την εισβολή τη Ρωσία, ανεβάζοντα τη συνολική στρατιωτική βοήθεια τη χώρα σε περισσότερα από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Για τη Βόρεια Μακεδονία, το Κυπριακό, τη στήριξη τη Ουκρανία και άλλα φλέγοντα ζητήματα, Μίλησε ο Κυριακό Τσιμζοτάκη σε δήλωση του σε δημοσιογράφου στο περιθώριο τη 75η συνόδου κορυφή του ΝΑΤΟ. Αναφορικά του θέματο τη Βόρεια Μακεδονία, ο Έλληνα Πρωθυπουργό δήλωσε: e Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω του συναδέλφου μου για το γεγονό ότι ο Πρωθυπουργό τη Βόρεια Μακεδονία έχει επιλέξει να μην εφαρμόζει ένα κρίσιμο άρθρο τη συμφωνία ω προ το όνομα τη γειτονική χώρα εναντί όλων και να αποκαλεί τη χώρα του Δημοκρατία τη Μακεδονία εντό των συνόρων κάτι το οποίο προφανώ απαγορεύεται ρητά από τη συμφωνία. Θέλω να επισημάνω ότι εντό τη αιθούση και παρουσία όλων των ηγετών του ΝΑΤΟ δεν ακολούθησε αυτή την τακτική και χρησιμοποίησε τη συνταγματική ονομασία τη χώρα του. Θεωρώ ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο η ηγεσία τη γειτονική χώρα θα αντιληφθεί ότι αυτή η τακτική είναι παντελώ αντιπαραγωγική. Οι συμφωνίε που πρέπει να τηρούνται είναι κάτι το οποίο τόνισα και χθε στην Ολομέλεια του ΝΑΤΟ και το οποίο νομίζω αντιλαμβάνονται και όλοι οι συμμαχοί μα. Εμεί θέλουμε η Βόρεια Μακεδονία να κάνει βήματα ευρωπαϊκή προσέγγιση, τον ο Έλληνα Πρωθυπουργό. Θα έχουμε περισσότερα για αυτό το θέμα στη συνέχεια του προγράμματό μα. Το Κυπριακό θα είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητήσει σήμερα ο Πρωθυπουργό τη Ελλάδο, κ. Κοσμισοτάκη, σε, σε συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρε. Κατά τη διάρκεια τη συνάντηση, ενδέχεται να διαφανούν και οι πρώτε σκέψει του Αντώνιο Κουτέρε σε σχέση με τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, μετά την παρα... παραλαβή τη έκθεση Ολγκίν και των συστάσεων που περιέχονται στην έκθεση. Χθε, ο Κύπριο Πρόεδρο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίο τον ενημέρωσε, ενημέρωσε τον κύριο Χρυστοδουλίδη για τη συνάντηση που προηγήθηκε με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Παρντογάν. Ο Πρόεδρο Χρυστοδουλίδη εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα όσα άκουσα από τον Κυριάκο Μιζωτάκη για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Όπω μεταδίδεται από την Αθήνα, στη συνάντηση του με τον Ταγί Περδογάν, ο Πρωθυπουργό Ελλάδα αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, Τονίζοντα ότι 50 χρόνια μετά την τραγωδία του 1974 δεν μπορεί η Κύπρο να παραμένει διαιρεμένη, ενώ επανέλαβε την ανάγκη επανέναρξη των συνομιλιών. Ο πρόεδρο Κρυστοδουλίδη εξέφρασε επίση ικανοποίηση από την ενημέρωση που είχε από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίο μίλησε με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Κεραπετρίτη για τη συνάντηση που είχε με την Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε νέο πακέτο βοήθεια για το Κίεβο. Το πακέτο βοήθεια αξία 330 εκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει ένα πυραυλικό σύστημα Patriot για την ενίσχυση τη αεράμινα Ουκρανία έναντι τη θανατηφόρα επίθεση των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Περιλαμβάνει επίση αντιεροπορικού πυράβλου Stinger, πυρομαχικά για τα πυραυλικά συστήματα πυροβολικού υψηλή κινητικότητα, HIMARS και περισσότερε βολίδε πυροβολικού. Αλλά είναι η γκάφα του κ. Βάιντεν αυτή που κυριαρχεί στα πρωτοσύλλοντα των εφημερίδων, καθώ μπέρδεψε τον Ουκρανό πρόεδρο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. And I the as gentlemen, President, Putin. president, Putin. He's president, Putin. president θέμα. Οι κινηματογραφιστές των πρώτων εθνών στην Νότια Αυστραλία έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά του σε ένα ευρύτερο κοινό, καθώς η Αδελαίδα δηλαδή έχει την τιμητική τη για την φετινή εβδομάδα Night Περίπου 100 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση Black Reels, στην Art Gallery of South Australia, παρακολουθώντα τρει ταινίε μικρού μήκου από δημιουργού των πρώτων εθνών. Μεταξύ των ταινιών που παρουσιάστηκαν ήταν και το πολύ ντοκιμαντέρ Deep in Black, παρακολουθεί το ταξίδι ενό queer καλλιτέχνη του θεάτρου, καθώ επιστρέφει στην πατρίδα του, στην κεντρική Αυστραλία, για πνευματική περισυλλογή. Ο σενάριογράφο και σκηνοθέτη ταινία Derek Lynch δήλωσε στο NITV ότι θέλει να γνωρίζουν όσοι ανήκουν στη queer κοινότητα των πρώτων εθνών ότι είναι εντάξει να αναζητήσουν βοήθεια. I think it's very important to tell my story and to share it in terms of mental health. Mental health is what, you know, we... Και στις συναλλαγματικές οτιμίες τώρα, ένα δολάριο Αυσταλίας ισούται με 62 λεπτά το ευρώ και 67 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριάνου καιρού. Σίδνεϊ πιθανότητα βροχοπτώσεων 10 με 18 βαθμού. Μελβούνι αρέ βροχοπτώσει 7 με 13. Αδελαίδα βροχοπτώσει 9 με 15 βαθμού. Βούλαγκον αρέ νεφώσει 12 με 17. Νιουκάστλ αρέ ελαφρέ βροχοπτώσει 10 με 18. Πέρθ κυρίω ηλιοφάνεια 7 με 19 βαθμού. Χόμπαρτ αρέ νεφώσει 5 με 11. Καμπέρα αρέ νεφώσει 2 με 14 βαθμού. Μπρίσμπεν στην αρχή τη ημέρα, συναιφιά, κατόπιν ηλιοφάνεια 11 με 21 βαθμού. Κέρντ, αρέσει νεφώσει 16 με 27. Darwin, ηλιοφάνεια 18 με 32. Στην Αθήνα, σήμερα υπερβολική ζέστη 27 με 37 βαθμού Κελσίου. Και στη Λευκοσία, επίση υπερβολική ζέστη 24 με 38 βαθμού. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματο τη ραδιοφωνία SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Χρυσό Καλέμη. Θα είμαστε πάλι μαζί στι 4.30 με του κυριότερου τίκου τη ημέρα και στι 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μα, θα είναι μαζί μα ο Θέμη Καλό με το υπόλοιπο πρόγραμμα τη σημερινή εκπομπή. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.